Καθόλου. Πολύ δεν καλό. Είναι καλό. Δεν είναι καλό. Δεν λέει τι πέφτει, τι παίρνει. Εγώ βλέπω τον κύριο Βέτα και τι είναι αυτό όλη του ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάζει μια εικονική πραγματικότητα. Κάντε ένα ρεπορτάζ στην πραγματική οικονομία. Στον πολίτη. Όχι τι λέει με τα χαρτιά και τους αριθμούς. Θα δείτε λοιπόν ότι σήμερα τι παίρνει. Ο Έλληνας για μένα με λυπεί αυτό πάρα πολύ. Δεν με εντυπωσιάζει. Μοιράζει ψίχουλα ενώ πρέπει να δώσει ευκαιρία για να βγάλει καρβέλι. Δηλαδή πρέπει να δώσει απασχόληση και να μην δώσει επιδοματική πολιτική. Αυτή η επιδοματική πολιτική για μένα είμαι αντίθετος. Είμαι ευκαιρίες στον κάθε Έλληνα πολίτη να εργαστεί ποιο και να ζει στην οικογένειά του. Κουμάτο, ποιο επίδομα να κόψουμε. Όχι, κανένα επίδομα, σου εξηγώ. Τι εννοεί, αντί να δει επίδομα κοινωνική αλληλεγγύη που δεν έχει να φάει, δώστε μια δουλειά σε αυτό και στο παιδί του. Να δουλέψει. Να κοπεί να το επίδομα κοινωνική αλληλεγγύη στο ΚΕΑ. Να κοπεί, αλλά με δουλειά. Με ταυτόχρονη δουλειά. Πόσο είναι το επίδομα κοινωνική αλληλεγγύη για Γιακουμάτο, 200 ευρώ. Άρα μου λέτε να κόψουμε από 800.000 κόσμου τα 200 Κάνεις ευρώ λάθος, και λάθος. Να δώσουμε δουλειά 200 ευρώ. Εγώ το έχω πει από προχθές ότι το κάνετε αυτό. Λέω. Εγώ το λέω προχθές ότι η ατζέντα σας είναι αυτή. Λέω λοιπόν. Από προχθές το έχω προβλέψει. Βρείτε δουλειές, δώστε ανάπτυξη, ναι. Φρέτε ευκαιρίες. Άρα να κοπεί το ΚΕΑ και να δοθεί σε δουλειά. 200 ευρώ. Λέω, όχι 300 ευρώ. 400 ευρώ. Πόσο είναι το ΚΕΑ. Μα κανείς δεν γίνει το κινητό του σε αυτό το στήριο. Μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σύνθετο αυτό και πολύ κρίσιμο. Μια απάντηση σε ένα άλλο θέμα. Όταν λέτε ότι έχει 20% ανεργία. Άλλο είπατε, κύριε, μην με πετάτε στην εξέδρα. Εμένα στην εξέδρα δεν με πετάτε. Δεν είναι εύκολο. Είπατε να κοπεί το ΚΕΑ και να γίνει εισόδημα, δηλαδή σε δουλειά, σε απασχόληση. Μιλάω ελληνικά, δεν μιλάω. Το είπατε πριν από λίγο. Είπατε το εξή. Ο Έλληνας θέλει δουλειά. Να μην έχει ανάγκη να πάει να μετατραπεί το ΚΕΑ σε απασχόληση. Να μην πηγαίνει, να πάει να δουλέψει. Μίνι τζόμπς, δουλειές με 200 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιακουμάτο. Είναι εξαιρετικό δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, γράφω τι θέλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ερμηνεύσει εσύ. Σου εξήγησα. Θα βρει δουλειά και δεν θέλει επαιτία. Με 200 ευρώ. Με 200 ευρώ δουλειά την κάτσε εσύ. Αυτά κρύβει ο Μητσοτάκης. Αυτά κρύβει ο Μητσοτάκης. Αλλά αυτά θα τραβάμε την κουρτίνα και θα τα δείχνουμε ένα προς ένα, κύριε Γιακουμάτο. Ένα προς ένα. Αυτά θα κρίνουν τις εκλογές. Αυτά θα κρίνουν τις εκλογές. Δώστε ευκαιρία στους Έλληνες να μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτά θα κρίνουν τις εκλογές. Όχι επιδόματα. Αυτό λέω. Το ξαναλέω. Το είπατε, και είναι σημαντικό που το είπατε. Είναι πολύ σημαντικό. Και καταλαβαίνω λάθος. Το δεύτερο. Έχετε καταλάβει. Αυτές τις 120 δόσεις θα τις φέρετε. Απαντώ.